Στο Μαρτινέγκο, Εργοτέλης φιλοξένησε τον Ντρούβα και πριν τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του βραζιλιάνου θρύλου του ποδοσφαίρου, του Πελέ. Στο αγωνιστικό μέρος, το 11ο λεπτό από σέντρα του Ντέτσικα, που ο Ρογαμβράκης άνοιξε το σκορ στο 11. Ο Εργοτέλης έβγαλε αντίδραση στο 22 από ενέργεια του Ντίσα, ο Κουτάντος πλάσαρε για το 1-1, ενώ στο 37 βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας του Ρούβα, ο Σαμπροβαλάκης πέρασε τους αμυντικούς και έδωσε προβάδισμα 2-1 στον Εργοτέλη. Στα επόμενα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ο Ρούβας είχε δύο καλές στιγμές με τον Χριστοφοράκη για τον Περογαμβράκη να ισοφαρίσει. Στο 49 από κόρνερ του Περσκέφα, εντυπωσιακή κεφαλιά του Ντίσα για το 3-1 και νέα αντεπίθεση στο 56 από σέντρα του Σαμπροβαλάκη, ξανά ο Ντίσα, υπέροχη κεφαλιά για το 4-1 για τον Εργοτέλη. Στο 57 ο Ρούβας ζήτησε πέναλτι σε χέρι του Τσέρου, θεωρήθηκε ακούσιο από τον κύριο Μανδαλενάκη, τελικά δόθηκε πέναλτι. Στο 77 σε ανατροπή του Χριστοφοράκη, ο επιθετικός του Ρούβα έκανε το 4-2 στα τελευταία λεπτά. Με τον Σκούρα ο Εργοτέλης είχε μεγάλες ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ της νίκης.